Τα όντα δεν είναι μονόλογοι του Θεού, ξέρετε, είναι διάλογοι. Ο Θεός προτείνει τον άνθρωπο στον εαυτό του και προτείνει τον κόσμο. Προτείνει. Ένας από τους πατέρες, και όχι μόνο ένας, αλλά ένας κυρίως, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μας μίλησε στη θεολογία του για τους ακτίστους λόγους των όντων. Τα όντα, λέει, είναι λόγοι του Θεού. Λόγοι, δηλαδή προτάσεις οντολογικές. Και περιμένει για κάθε τέτοιου είδους πρόταση ο Θεός την απάντησή μου. Επομένως είμαι συνδημιουργός μετά το Θεό. Μου προτείνει ένα τριαντάφυλλο και εγώ το βαλσαμώνω και το βάζω, ξέρω εγώ, το καταστρέφω. Καταλάβατε, μου προτείνει, ξέρω εγώ, το περιβάλλον και εγώ το καταστρέφω ή το διασώζω. Δεν μπορεί να δράσει ο Θεός χωρίς την απάντηση του ανθρώπου ποτέ. Ο άνθρωπος είναι θεοειδής, έχει μια ελευθερία την οποία δεν μπορεί ο Θεός να παραβιάσει. Είναι ίσως του Θεού, τον θεωρεί ο Θεός ίσως στο θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το σύμπαν χρειάζεται τον άνθρωπο ακριβώς διότι χρειάζεται την απάντηση του ανθρώπου ο Θεός για να φτιάξει τον κόσμο, δημιουργεί μια πράξη συνεχής. Δεν λέει ποτέ. Τα όντα είναι δεδομένα προς τις φύσεις, αλλά όχι ως τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Καταλάβατε. Δηλαδή, αλλά ο τρόπος υπάρξεως είναι εξίσου οντολογικό, χαρακτηριστικό και υπαρξιακό. Άλλο ένα τριαντάφυλλο που σας έλεγα προηγουμένως έχει μια μοίρα μέσα στον χρόνο. Ο τρόπος υπάρξεώς όμως αυτός είναι διαλογικός. Και αυτό εξηγεί και την παρουσία του κακού στον κόσμο. Όταν η απόκρισή μου έχει τόση μεγάλη σημασία, το ποια θα είναι. Στην κλίση του Θεού.